Ξέρετε, η 21η Αυγούστου ήταν μια πραγματικά ιστορική μέρα για τη χώρα, ήταν μια ιστορική μέρα για τον ελληνικό λαό. Μετά από 8 χρόνια θυσιών, η χώρα κατάφερε και παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις να βγει με καθαρό τρόπο από την διαδικασία της δημοσιονομικής προσαρμογής, από τη διαδικασία των προγραμμάτων, από την Μνημονιακή Επιτροπή. Και αναρωτιόμαστε ποιοι από εμάς πριν από 3 χρόνια, όταν κληθήκαμε να πάρουμε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015, πιστεύαμε πραγματικά ότι η εξίσωση που κληθήκαμε να λύσουμε θα είχε τελικά μια λύση. Γιατί ξέρετε, στη ζωή και στα μαθηματικά υπάρχουν και εξισώσεις που δεν λύνονται. Έπρεπε ταυτόχρονα να σταθεροποιήσουμε την ελληνική οικονομία, να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που δεν ήταν δικό μας, αλλά να κρατήσουμε και την ελληνική κοινωνία όρθια μετά από την καταστροφική πενταετία 2010-2014, κατά τη διάρκεια της οποίας 25% του εθνικού πλούτου χάθηκε, η ανεργία αυξήθηκε στο 28%, οι συντάξεις μειώθηκαν κατά 50%, οι μισθοί περικόπηκαν τουλάχιστον κατά 30% για να εφαρμοστεί ακριβώς η λογική της εσωτερικής υποτίμησης, την οποία είχαν ως βασικό πυρηνικό του στοιχείο τα 2 πρώτα μνημόνια. Τελικά, φάνηκε, αποδείχθηκε από την ίδια τη ζωή, από τα ίδια τα πράγματα, ότι η εξίσωση αυτή είχε λύσει. Και σήμερα δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για το γεγονός ότι προσπαθήσαμε ακριβώς να τη λύσουμε. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι που δεν αποδράσαμε, αισθανόμαστε δικαιωμένοι που δεν φυγομαχήσαμε, αισθανόμαστε δικαιωμένοι που δεν εγκαταλείψαμε αυτό το δύσκολο αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε το Γενάρη του 2015. Ξέρετε, δεν ήταν καθόλου λίγοι εκείνοι οι οποίοι προτίμησαν να σώσουν την ψυχή τους. Να μείνουν καθαρές ψυχές. Όμως οι καθαρές ψυχές δεν μπορούν να επηρεάσουν την ιστορία, δεν μπορούν να τις αλλάξουν τη ρότα, δεν μπορούν να παρέμβουν, να μεταμορφώσουν, να μετασχηματίσουν. Εμείς το κάναμε. Παρά τις δυσκολίες, παρά τις ματαιώσεις, παρά τις απογοητεύσεις, τα φρεναρίσματα, τα πισωγυρίσματα, το κάναμε πράξη. Και σας καλώ να αναρωτηθούμε όλοι, πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία 3 χρόνια μετά. Έχουμε μια κατάσταση όπου έχουμε καταφέρει να εξηγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά. Κάθε χρόνο όχι μόνο πετυχαίνουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θέτει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε καταφέρει να επιτυγχάνουμε και υπερπλεονάσματα τα οποία επιστρέφουν στην ελληνική κοινωνία, εκεί δηλαδή όπου ανήκουν, σε αυτούς οι οποίοι έχουν την περισσότερη ανάγκη. Πήραμε μια οικονομία η οποία βρισκόταν σε ένα διαρκές καθοδικό σπιράλ επί 7-8 χρόνια. Και ήδη έχουμε επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι μπορεί να φτάσουν και το 2 ίσως 2,5% για το 2018. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την ανεργία σε συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής και αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό. Τουλάχιστον 8 μονάδες, 27 μονάδες ήταν όταν αναλάβαμε την εξουσία το 2015, στο 19% βρίσκεται σήμερα μετά τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ, δηλαδή έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε 330 περίπου χιλιάδες παραπάνω θέσεις εργασίας από ό,τι υπήρχαν όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας στο Γενάρη του 2015. Την ίδια στιγμή οι θεμελιώδεις δείκτες της οικονομίας ανακάμπτουν και πάνω απ' όλα έχουμε δημιουργήσει συνθήκη απόλυτης οικονομικής σταθερότητας με δεδομένη τη ρύθμιση του χρέους την οποία πετύχαμε στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Θυμάστε ότι πάρα πολλοί αμφισβητούσαν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να επιτευχθεί μια πραγματική λύση για το ελληνικό χρέος που να το καθιστά βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας διεθνής αναλυτής, δεν υπάρχει κανένας οίκος αξιολόγησης, δεν υπάρχει κανένας οικονομικός αναλυτής ο οποίος να αμφισβητεί την μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πέτυχε αποκλειστικά και μόνο αυτή η κυβέρνηση, χωρίς την οποιαδήποτε βοήθεια από τις προηγούμενες υποτιθέμενες δεσμεύσεις τις οποίες είχε επιτύχει σύμφωνα με τα όσα λέει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Νομίζω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά την συνολική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περάσει από τη φάση της σταθεροποίησης σε μία φάση ανάκαμψης η οποία μας επιτρέπει πλέον να δούμε ποιοι θα είναι οι κεντρικοί στόχοι για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη τετραετία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια χώρα ισότητας αλληλεγγύης κοινωνικής δικαιοσύνης. Όμως, ως προς αυτούς τους στόχους, δηλαδή την οικοδόμηση μιας χώρας κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και αλληλεγγύης, δεν περιμένουμε τώρα για να ξεκινήσουμε.
Έχουμε κάνει, και ξαναλέω, εντός πάρα πολύ δύσκολων κοινωνικών και πολιτικών και οικονομικών συνθήκων, μια σειρά από κινήσεις οι οποίες αναδεικνύουν τις κομβικές, τις πυρηνικές, ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές διαφορές μας από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από αυτήν την σκληρή δεξιά πολιτική δύναμη, έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον κατά την περίοδο των τελευταίων 10-15 χρόνων. Θέλω να σας σταχυολογήσω μερικά πράγματα και να σας καλέσω να αναρωτηθείτε τι από όλα αυτά θα είχε γίνει αν το 2015 είχαμε επιλέξει την απόδραση, να δραπετεύσουμε από αυτή την δύσκολη πολιτική μάχη την οποία είχαμε μπροστά μας. Το πρώτο μέτρο που πήρε αυτή η κυβέρνηση ήταν οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις και οι συγκεκριμένες δράσεις για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης. Θυμάται κανείς τις περιόδους του 2013-2014, όταν δεκάδες ή εκατοντάδες παιδιά λιποθυμούσαν καθημερινά στα σχολεία και κάθε μέρα υπήρχε και από εμία είδηση για ένα τραγικό γεγονός, για ένα τραγικό συμβάν που κάποιο παιδί μεταφερόταν στο νοσοκομείο επειδή δεν είχε να φάει. Εμείς, το πρώτο λοιπόν πράγμα που κάναμε ήταν με μια μονομερή ενέργεια την περίοδο του Γενάρη του 2015 να περάσουμε στην αντεπίθεση σε σχέση με την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης. Και όλο αυτό το πρόγραμμα σιγά σιγά άρχισε να εξελίσσεται, άρχισε να διευρύνεται και αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για το γεγονός ότι έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας. Βεβαίως μένουν πάρα πολλά ακόμα να γίνουν, ωστόσο υπάρχει ένα πρώτο δίκτυο προστασίας έτσι ώστε να μην φτάνουμε στις τραγικές καταστάσεις τις οποίες ζούσε η χώρα από το 2010 μέχρι το 2015. Δεύτερο, αμέσως πριν από δύο περίπου χρόνια περάσαμε την ρύθμιση για την δυνατότητα πρόσβασης στην δημόσια υγεία 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστων των συμπολιτών μας. Θα σας ξαναγυρίσω πάλι πίσω στο 2013, όταν όλοι μαθαίναμε και όλοι ακούγαμε για περιστατικά στα ελληνικά νοσοκομεία όπου ασθενείς κρύβονταν για να μην οδηγηθούν στις εξετάσεις διότι φοβούνταν τον μπιλιέτο της εφορίας που θα έρχονταν μετά. Διότι η δίθεν δωρεάν πρόσβαση που είχε δώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, στην πραγματικότητα τι έκανε, επέτρεπε στους ανθρώπους να έχουν είσοδο στο νοσοκομείο και να κάνουν τις εξετάσεις τους και στη συνέχεια ερχόταν στην εφορία ο λογαριασμός. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια διαγράψαμε από τέτοιου τύπου οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν την περίοδο 2013-2015. Μέχρι στιγμής έχουν διαγραφεί 30 εκατομμύρια. Το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον με βάση τα όσα έχει πει το Υπουργείο Υγείας, θα προχωρήσουμε και σε νέες διαγραφές, έτσι ώστε αυτή η περίοδος πλέον να μην επιβαρύνει κανέναν απολύτως συμπολίτη μας. Θα είχε γίνει αυτή η κίνηση για την ελεύθερη πρόσβαση των 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστων, αν δεν ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα είχε γίνει ποτέ. Να σας πω για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, να σας πω τη διαφοροποίηση με κάτι που είναι πάρα πολύ πρόσφατο, αυτό το οποίο πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη Κυριακή στη ΔΕΘ, που μας είπε ότι σκοπεύει κιόλας να αυξήσει τον προϋπολογισμό του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης από τα 760 εκατομμύρια που δίνονται σήμερα στο 1 δις. Τι δεν μας είπε όμως είναι το σημαντικό. Τι δεν μας είπε, ότι θέλει να καταργήσει όλα τα υπόλοιπα επιδόματα και να τα εντάξει στο σύνολό τους στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ξέρετε ποια είναι η πρόταση αυτή? Ξέρετε ότι ήταν η θέση την οποία πάλευε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επί τρία χρόνια κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την ελληνική κυβέρνηση από το 2015 μέχρι το 2018. Ακριβώς αυτή είναι η πολιτική την οποία θέλει να εφαρμόσει ο κ. Μητσοτάκης. Να κόψει αναπηρικά επιδόματα, να κόψει οικογενειακά επιδόματα, να κόψει τα επιδόματα παιδιού, να τα εντάξει όλα στο σύνολό τους στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και όλο αυτό το λουστράρει επικοινωνιακά παρουσιάζοντάς το ως αύξηση του κοινωνικού εισόδηματος αλληλεγγύης. Τέταρτο σημείο, επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Όταν αναλάβαμε την κυβερνητική εξουσία, πήραμε μια αγορά εργασίας η οποία είχε 20% αδήλωτη εργασία. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό βρίσκεται στο 12% και βαίνει διαρκώς μειούμενο. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Διότι ακριβώς κινητοποιήσαμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, οι οποίοι πλέον δεν κάνουν το φύλλο του εργοδότη, αλλά αντιθέτως κάνουν αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν. Ελέγχουν την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της χώρας, για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του κράτους. Την ίδια στιγμή πήραμε και μια σειρά από άλλα μέτρα, τα οποία ενισχύουν τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων, αλλά για αυτά που θα έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε αργότερα. Είπαμε για τα κοινωνικά μερίσματα, μέσω της χρήσης των πρωτογενών πλεονασμάτων, των υπερπλεονασμάτων μάλλον,
Αποκαταστήσαμε τις βιαιότητες του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου. Ποιος σήμερα θυμάται τους σχολικούς φύλακες, τις καθαρίστριες, τους απολυμμένους του δημοσίου, οι οποίοι από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκαν χωρίς δουλειά στο δρόμο και τους οποίους αυτή η κυβέρνηση αποκατέστησε? Δεν πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά? Δεν πρέπει να λέμε ότι όλα αυτά έγιναν εντός της περίοδου των μνημονίων? Ακριβώς επειδή αυτή η κυβέρνηση επέλεξε να ξαναδώσει τη μάχη και με τρόπο αποφασιστικό να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας δύσκολης συμφωνίας, ενός δύσκολου συμβιβασμού, έχοντας όμως πάντα στο μυαλό της ότι πρέπει να υπάρχει διαρκής κοινωνική μέρημνα, διαρκής μέρημνα για τους αδύνατους. Ένα τελευταίο. Ανοίξαμε την ΕΡΤ, που σήμερα πάλι βάλεται από τους ίδιους ανθρώπους που την έκλεισαν μέσα σε ένα βράδυ επειδή δεν τους λιμάνιζε. Την έκλεισαν μέσα σε ένα βράδυ επειδή οι εργαζόμενοι της έκαναν απεργίες, επειδή διεκδικούσαν συλλογική σύμβαση, επειδή δεν δέχονταν να παίρνουν εντολές από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Νομίζω ότι η επίθεση η οποία δέχεται σήμερα η ΕΡΤ θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, γιατί μας υπενθυμίζει καταρχήν τις προηγούμενες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του τότε ΠΑΣΟΚ, αλλά την ίδια στιγμή μας δείχνει και μια εικόνα από το μέλλον. Τι σκοπεύει η Νέα Δημοκρατία να κάνει με την δημόσια τηλεόραση, αν όμοιγεν το ξαναγίνει κυβέρνηση. Όμως πλέον, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, κοιτάμε μόνο μπροστά. Και κοιτάμε μπροστά στη βάση ενός συγκροτημένου προγράμματος που έχει στο επίκεντρό του την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία της εργασίας. Ακριβώς εκεί μπαίνει και η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του δικού μας πολιτικού προγράμματος και του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αυτή η διαχωριστική γραμμή θα γίνει πιο σαφής από ποτέ. Πώς ονομάζουμε αυτό το πρόγραμμα? Το έχετε και στον τίτλο της εκδήλωσής σας. Το ονομάζουμε Δίκαιη Ανάπτυξη. Και ποια είναι η κεντρική της ιδέα? Τι σημαίνει να βάζεις την εργασία στο επίκεντρο? Σημαίνει ότι δεν αποδέχεσαι την κυρίαρχη σύλληψη των τελευταίων 30 ετών για την οργάνωση και την εκπόνηση της οικονομικής πολιτικής. Ποια είναι αυτή η κεντρική σύλληψη, αυτό που λέμε κυριαρχία του θατσερισμού στον ευρωπαϊκό χώρο? Μια πολύ απλή ιδέα έχουν όλοι όσοι ακριβώς εισηγούνται αυτού του τύπου την πολιτική που σήμερα είναι κυρίαρχη στην Ευρώπη. Να εκαθαρίσουμε όλες τις δισκαμψίες της αγοράς εργασίας, έτσι τις λένε μέσα στην γλώσσα, αυτή την τεχνοκρατική περίεργη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Τι είναι οι δισκαμψίες της αγοράς εργασίας? Είναι τα ασφαλιστικά δικαιώματα, είναι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όλα αυτά είναι το οχτάωρο. Ξέρετε, ο κ. Μητσοτάκης μας είπε κιόλας ότι το οχτάωρο είναι ξεπερασμένο πια, αυτό το 9 με 5. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στην ίδια δουλειά, δεν μπορούμε να δουλεύουμε με συγκροτημένο ωράριο. Άρα λοιπόν, εκαθάριση όλων αυτών των δισκαμψιών, μείωση του φορολογικού αλλά και του μισθολογικού κυρίως κόστους για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την τάση για μεγάλες κερδοφόρες επενδύσεις. Πού λειτουργήσε αυτή η πολιτική αλήθεια? Σε καμία χώρα της Ευρώπης ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ οικονομικά αποτελεσματική αυτή η συγκεκριμένη πολιτική, η οποία εκπονείται από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού και την πολιτική τάξη η οποία τους ακούει και η οποία εκπροσωπεί στην πραγματικότητα συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα. Τι λέμε εμείς? Το ακριβώς αντίθετο από αυτή την αντίληψη. Δηλαδή, ότι η αύξηση του μισθού, τα θεμελιώδη δικαιώματα στον χώρο εργασίας, η τήρηση του οχτάου, η τήρηση της εργατικής δυνομοθεσίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ρύθμιση της αγοράς εργασίας, δεν θα είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Γιατί αυτοί μας λένε θα έρθουν οι επενδύσεις, θα ανοίξουν δουλειές, θα έρθει η ανάπτυξη και σιγά σιγά όσο η πίτα μεγαλώνει, τόσο θα μπορούμε να μοιράζουμε περισσότερα στους εργαζόμενους. Εμείς λέμε το ακριβώς αντίθετο. Ότι δεν είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων, το να θέσεις την εργασία στο επίκεντρο. Είναι προϋπόθεσή της. Είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης να στηρίξεις την εργασία. Είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης να αυξηθεί η διαπραγματευτική, να ενισχυθεί η διαπραγματευτική δύναμη του εργαζόμενου. Και σε αυτό το πεδίο, αυτού του τύπου η ανάλυση δεν μένει απλώς στα λόγια, γιατί πλέον έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμοσμένης πολιτικής ως προς αυτό. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι πλέον
μια νέα πραγματικότητα στη χώρα μετά την κατάργησή τους από τις κυβερνήσεις του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Πλέον έχουμε την αρχή της επεκτασιμότητας των συλλογικών κλαδικών συμβάσεων, δηλαδή μια κλαδική σύμβαση μπορεί να επεκτείνεται στο σύνολο του κλάδου εφόσον καλύπτει το 51% των εργαζόμενων. Ήδη έχουμε επεκτείνει 7 συλλογικές συμβάσεις τις τελευταίες 10 μέρες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον 70.000 εργαζόμενοι είδαν αύξηση στους μισθούς τους, καθώς οι προβλέψεις των κλαδικών συμβάσεων επεκτάθηκαν στο σύνολο του κλάδου. Και όταν τα λέγαμε αυτά πριν από 6 μήνες ή ένα χρόνο, θυμάμαι σε μια άλλη εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, στην Πετρούπολη, με είχε αμφισβητήσει ένας σύντροφος μάλιστα από το κόμμα. Γιατί λέτε ότι θα επανέλθουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ και εσείς, οι αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ και εσείς οι ίδιοι δεν το πιστεύετε. Και του είχα πει τότε ότι κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος και θα το δεις στις 21 Αυγούστου. Και νομίζω ότι σήμερα δικαιώνεται η κυβέρνηση για την επιλογή της με την επέκταση 7 κλαδικών συμβάσεων την οποία έχει ήδη κάνει, ενώ ετοιμάζονται και άλλες. Δεν είναι όμως μόνο λόγια και ως προς την αύξηση του κατώτατου μισθού. Σήμερα κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Εργασίας, όπου πλέον εκκινεί άμεσα η διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα σημάνει και την ταυτόχρονη κατάργηση μιας τερατώδους ρύθμισης, της ρύθμισης για τον υποκατώτατο μισθό, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια θεσμοποίηση του κοινωνικού ρατσισμού απέναντι στην νεολαία. Ξέρετε, ο υποκατώτατος μισθός είναι αυτός που παίρνουν οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, εφόσον είναι κάτω από 25 ετών. Ο κατώτατος μισθός για αυτούς δεν είναι 586 ευρώ, είναι 510 ευρώ και αυτό καταργείται αμέσως μόλις εκδοθεί η απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας. Αυτό σημαίνει λοιπόν να θέτουμε την εργασία στο επίκεντρο, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στην αγορά εργασίας τέτοιο που και θα προστατεύει τους εργαζόμενους, αλλά την ίδια στιγμή θα δίνει και κίνητρα στην εργοδοσία, θα δίνει κίνητρα στις επιχειρήσεις. Τι να κάνουν για να μπορέσουν να κερδοφορήσουν, όχι απλώς να έχουν την εύκολη λύση των απολύσεων ή του κοψίματος του μισθού, αλλά να βρίσκουν κίνητρο για την καινοτομία. Διότι ξέρετε, η ευκολία του κόβω το μισθό, αυξάνω το κέρδος μου, στην πραγματικότητα τι κάνει. Αποτελεί ένα φρένο στην προσπάθεια να καινοτομήσεις, να δημιουργήσεις νέα προϊόντα, να ανεβάσεις την ποιότητά σου. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια εντελώς διαφορετική σύλληψη για τη δίκαιη ανάπτυξη, σύλληψη την οποία νομίζω ότι περιέγραψε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμά μας, ο στόχος μας, ο σχεδιασμός μας, το στρατηγικό μας σχέδιο, πέρα από την ανάκτηση της εργασίας, με στόχο να φτάσουμε μέσα στην επόμενη πενταετία στο 10% την ανεργία, και αυτός είναι ένα ρεαλιστικό στόχος. Σκεφτείτε ότι μέχρι στιγμής, μέσα σε αυτή την τριετία, με χαμηλούς πραγματικά αριθμούς ανάπτυξης, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε 330.000 θέσεις εργασίας. Το να φτάσουμε το 10% στην επόμενη πενταετία σημαίνει ότι χρειαζόμαστε άλλες 500.000 θέσεις εργασίας, πράγμα το οποίο είναι απολύτως εφικτό και μπορούμε να το καταφέρουμε, αρκεί να υιοθετηθεί αυτή η πολιτική και όχι η πολιτική την οποία προτείνει ο κ. Μητσοτάκης. Δεύτερος στόχος του προγράμματός μας είναι η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Είπα κάποια πράγματα, μπορούμε να τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Τρίτος στόχος, η εμβάθυνση της δημοκρατίας. Έχουμε μπροστά μας τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε μπροστά μας μια σειρά από πρωτοβουλίες για να εμβαθύνουμε δημοκρατικά δικαιώματα, να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε ατομικές ελευθερίες. Τέταρτος στόχος, η καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Δεν θέλω να σας κουράσω αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, αυτό το τετράπτυχο, δηλαδή ανάκτηση της εργασίας, συγκρότηση ενός και οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους, δημοκρατία και απόδοση δικαιοσύνης, είναι οι τέσσερις πυλώνες αυτού του προγράμματος, το οποίο συνεχίζεται και το οποίο μπορεί να επιταχυνθεί μέσα στην επόμενη τετραετία. Όμως, πέρα από αυτές τις στρατηγικές δεσμεύσεις, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω και τις συγκεκριμένες οικονομικού χαρακτήρα δεσμεύσεις, τις οποίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από 15 περίπου μέρες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναλάβαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για συγκεκριμένα μέτρα, απολύτως κοστολογημένα και σαφή. Για το 2018 ήδη έχουμε μιλήσει για την καταβολή των αναδρομικών, όπου μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί η τροπολογία για αναδρομικά στους γιατρούς του ΕΣΥ, τους πανεπιστημιακούς, τους δικαστικούς και τους στόλους. Αυτό είναι 1 δισεκατομμύριο, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε την απόλυτη πεποίθηση ότι και το 2018 θα κλείσει με υπερπλεώνασμα για να έχουμε τη δυνατότητα στο τέλος του έτους να επαναλάβουμε την κίνηση για το κοινωνικό μέρισμα, η οποία έγινε το 2016 και το 2017.
Για το 2019 έχουμε ένα δημοσιονομικό χώρο τέτοιο που μας επιτρέπει να μειώσουμε 30% τον έμφυα στις λαϊκές γειτονιές, στις μικρές περιουσίες. Έχουμε τη δυνατότητα, και αυτό θα φτάσει ακόμα και το 50% το 2020, όταν θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Επομένως, 30% μείωση του έμφυα στις λαϊκές γειτονιές για το 2019, 50% μείωση του έμφυα στις λαϊκές γειτονιές για το 2020 και στις χαμηλές περιουσίες. Επίσης, το ζήτημα των εισφορών, των ελευθερών επαγγελματιών, που πραγματικά ήταν μια πληγή. Ήταν πραγματικά μια πληγή. Όχι για τη μεγάλη πλειοψηφία, διότι προσέξτε, το 88% των ελευθερών επαγγελματιών και των επιστημόνων βρίσκονται σε καλύτερη θέση μετά το ασφαλιστικό του 2016. Το 88% αυτών των ανθρώπων πλήρωναν λιγότερα από ό,τι πλήρωναν μετά με το παλιό σύστημα των κλάσεων, είτε στο ΟΑΕ είτε στα επιστημονικά ταμεία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή είναι ότι υπήρχαν ελεύθεροι επαγγελματίες, υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν δίπλα μας, οι οποίοι είχαν μεσαία εισοδήματα, δεν ήταν πλούσιοι με την στενή έννοια του όρου, είχαν μεσαία εισοδήματα και οι οποίοι είχαν επιβαρυνθεί δυσανάλογα από το γεγονός ότι συνδέθηκε η εισφορά με το πραγματικό εισόδημα. Το 20% λοιπόν, το οποίο ακριβώς οδηγούσε σε αυτή την δυσανάλογη επιβάρυνση για μια κοινωνική κατηγορία, γίνεται 13,3% από 1η-1η-2019, πράγμα το οποίο θα σημάνει μια μεγάλη ελάφρυνση για αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς μια κοινωνική κατηγορία μεσαίων εισοδημάτων. Τρίτο μεγάλο μέτρο, η επιδότηση ενοικίου. Για πρώτη φορά η χώρα αποκτά στεγαστική πολιτική. Επιδότηση λοιπόν ενοικίου για 300.000 τουλάχιστον οικογένειες και νοικοκυριά που θα κυμαίνεται από 70 έως 200 ευρώ το μήνα. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση, μια επιθετική κίνηση που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει ακριβώς την οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους, ενός νέου δικτύου σχέσεων με τον πολίτη από τη μεριά του κοινωνικού κράτους. Επίσης, 7.500 άμεσα προσλήψεις στα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι και στην ειδική αγωγή. Γιατί, διότι τόσο η ειδική αγωγή όσο και το βοήθεια στο σπίτι, από τη μεριά της η ειδική αγωγή προσφέρει μια κρατική υπηρεσία τεράστιας σημασίας για, για τα άτομα με αναπηρία, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυσκολίες να πάνε στο σχολείο, έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Άρα λοιπόν είναι επίσης ένα πυρηνικό στοιχείο του κοινωνικού κράτους να δείχνει μια διαρκή και ιδιαίτερη μέρημνα για αυτά τα τμήματα του πληθυσμού. Και από την άλλη μεριά, το βοήθεια στο σπίτι για χιλιάδες ηλικιωμένους, οι οποίοι και για επίσης χιλιάδες άτομα με αναπηρία, τα οποία σε όλη την Ελλάδα υποφελούνται από αυτά τα προγράμματα. Και ξέρετε τι γινόταν με αυτά τα προγράμματα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για 8 μήνες λειτουργούσαν, ο Δήμαρχος θα τα ξέρει καλά. Για 8 μήνες λειτουργούσαν, για 4 μήνες δεν λειτουργούσαν. Μετά ξανά για 8 μήνες λειτουργούσαν και για 4 μήνες δεν λειτουργούσαν. Γιατί? Διότι έπρεπε να γίνονται με συμβάσεις έργου. Γιατί κανένας δεν είχε τη μέρημνα να μονιμοποιήσει αυτά τα προγράμματα, να προσλάβει όλο αυτό το προσωπικό για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επιτέλους τις απαραίτητες δομές για τη λειτουργία ενός σοβαρού κοινωνικού κράτους στη χώρα μας. Υπάρχουν και άλλα από το 2019, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες, για τους συνεταιρισμούς, για τις ΚΙΣΕΠ, αλλά και η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών. Μέτρα κοστολογημένα, σαφή, τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο την σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, ούτε τη δημοσιονομική εξυγίανση, την οποία έχουμε καταφέρει να πετύχουμε και η οποία έχει δημιουργήσει μια άλλη εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και αυτό είναι ένα σαφές πρόγραμμα το οποίο έχει την ίδια στιγμή και ταξικό πρόσημο. Έχει ταξικό πρόσημο υπέρ των αδυνάτων, υπέρ των εργαζόμενων, υπέρ των κοινωνικών εκείνων στρωμάτων που έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα από όλη την οκταετία της κρίσης. Και βρίσκεται, θα μου επιτρέψετε να το πω, πλήρως και ολοκληρωτικά, όπως έλεγα και προηγουμένως, στον αντίποδα όσων πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης στην ΔΕΘ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αν ξύσει κανείς ελάχιστα το επικοινωνιακό λούστρο της πρότασης του κ. Μητσοτάκη, θα ξεπροβάλλει κάτω από αυτό το λούστρο μια τερατώδης εικόνα. Η εικόνα μιας κοινωνίας κατ' εικόνα και καθομοίωση των επιχειρηματιών, όπου ο καθένας είναι μόνος του και όποιος αντέξει. Την ίδια στιγμή όμως είναι και μια πρόταση πολιτικά και οικονομικά επικίνδυνα. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Θα σας πω ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής, και θα καταλάβετε γιατί το λέω, ο κύριος Μάγκρι,
είχε την εξής ιδέα πριν τις εκλογές στην Αργεντινή. Ότι αν μειώσουμε επιθετικά τη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, αν κόψουμε οριζόντια τις εισφορές για τους μεγάλους επιχειρηματίες και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο αναπτυξιακό σοκ στην οικονομία της Αργεντινής, πράγμα το οποίο θα σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και, και αυτή η μείωση των εσόδων του κράτους δεν θα επηρεάσει τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί θα εξισορροπηθεί από τις τεράστιες, από τους τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους θα επιτυγχάνει η αργεντινική οικονομία. Σας θυμίζει τίποτα? Ξέρετε που είναι σήμερα η Αργεντινή μετά την υλοποίηση του προγράμματος του κ. Μάγκρι? Πίσω στην αγκαλιά του Δημητού. Ακριβώς αυτό θέλει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Θέλει να την κάνει ένα νεοφιλελεύθερο πείραμα στη βάση πολιτικών του Δημητού και με πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο να επιστρέψουμε στην αγκαλιά του Δημητού. Και αυτό δεν το έκρυψε στη Θεσσαλονίκη. Όταν τον ρώτησα, η Ελλάδα ίσως επιστρέψει στο Δημητού. Ναι, ίσως επιστρέψει, αλλά φταίει ο Τσίπρας. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει σχεδόν προεξοφλήσει τα αποτελέσματα των πολιτικών του. Έχει πολιτική Δημητού που θα μας φέρει πίσω στο Δημητού. Ασφαλιστικό Πινοσέτ, έμφυα Φράγκενστάιν, μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις, μειώσεις εισφορών για τους εργοδότες. Και την ίδια στιγμή μια διαρκής πολιτική μετατόπιση προς την ακροδεξιά. Από το μακεδονικό, την τρομοϊστερία, τη λογική της απόλυτης καταστολής. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μας πάει πίσω στα βάθη της κρίσης. Θέλει να μας πάει πίσω στο 2013. Εμείς κοιτάμε μόνο μπροστά. Με τη δύναμη των ιδεών μας, έχοντας δώσει δείγμα γραφής, έχοντας ταξικό πρόσημο, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, θα κάνουμε αυτό που μπορούμε και αυτό που πρέπει. Υπερασπιζόμενοι αρχές και αξίες, και είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός, η μεγάλη πλειοψηφία, θα είναι στο πλάι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.